Αριστοτρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020. Η τελευταία Αριστοτρίτη πέρα από τα Χριστούγεννα και θέλω να κάνουμε θέμα σήμερα τα καραντινο Χριστούγεννα το 2020. Θέλουμε να μας πεις πώς θα τα καταφέρουμε τις γιορτές αυτές που είναι οι συνθήκες ιδιαιτέρως. Είναι δύσκολα αυτά τα Χριστούγεννα. Γιατί το σχήμα Χριστούγεννα έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας δεν θα λειτουργήσει φέτος. Πέρσι θυμάσαι που γύρισαμε μαζί το Χριστουγεννιάτικο και τον Πρωτοχρονιάτικο. Ναι, ήσουν εδώ! Όχι και στο Αριστοτρίτη Χριστουγεννιάτικη Πρωτοχρονιάτικη τη γυρίσαμε μαζί, αλλά γυρίσαμε το βίντεο για τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ναι, περάσαμε μαζί και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και νομίζω εγώ φταίω για το 2020. Η παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2020 στο σπίτι της κουμπάρας ήταν επεισοδιακή. Εγώ, για μας είχε ξεκινήσει το 2020. Είχε μπει όχι με το δεξί, όχι με το αριστερό, με το τοξικό πόδι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ότι την πρωτοχρονιά έπλαινα πιάτα. Όλη μέρα. Και καθάριζα φούρνους. Έτριβα πράγματα, αυτό θυμάμαι. Έτσι ήταν η πρωτοχρονιά μου. Αλλά δεν με πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε είμαστε να δεις. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολη φέτος η κατάσταση. Για πολύ κόσμο. Για όλους μας. Ο καθένας με τις καταστάσεις του, ο καθένας με τα μέτρα που θα έχει η χώρα που είναι, δεν ξέρουμε ακόμα εμείς. Γυρίζουμε τη σημερινή Αριστοτρίτη νωρίτερα, οπότε δεν γνωρίζουμε τι μέτρα θα έχουμε. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι γυρίζουμε νωρίτερα και ότι γυρίσαμε τρεις Αριστοτρίτες μαζί, γιατί εγώ αλλάζω και κανένα σκουλάρι και κανένα ρούχο, εσύ είσαι ίδια. Και έχω πει και λάθος τις ημερομηνίες τα προηγούμενα. Δεν πειράζει. Αλλάζει σε εσά και δεν ξέρει ότι αλλάξαμε θέμα. Ναι, αλλάζει ο ρούχο κάθε φορά να αλλάξουμε θέμα. Μια λάχταρα έχω καταντήσει. Συγγνώμη, είμαι στο γραφείο. Δεν έχω φέρει εδώ την καρταρόμπα να την αλλάζω κάθε τρεις και λίγο. Τέλος πάντων. Ωραία, το σκουλάκι σου. Ήταν τα ίδια και στα δύο προηγούμενα vlogs. Τι? Δεν τα πρόσεξες. Ήταν τα ίδια και στα δύο προηγούμενα vlogs, λέω. Α, είναι ωραία τα σκουλαρίγκια σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ρε, τα πρόσεξα. Απλώς ήθελα να πω ότι φορά τα ίδια. Πέτρο. Εμείς στο κανάλι μας θα κάνουμε ρεβεγιόν live Χριστουγέννων και ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς live. Έχει και ένα θετικό. Σκέψου ναι, ότι αν είμαστε μαζί τώρα στο σπίτι σου να κάνουμε το vlog, θα φορούσαμε μάσκες. Γιατί θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Οπότε τώρα δεν φορούμε μάσκες. Όχι, you would be in my bubble. You would be in my social bubble. Θα ήσουν μέσα στην κοινωνική μου φούσκα που θα δικαιούμουν να είμαι χωρίς μάσκα. Α, οκ. Θα με δει. Για τους κοντινούς σου ανθρώπους μπορείς να μην φοράς μάσκα. Α, οκ. Με την οικογένεια. Με την οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Απλά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα φετινά Χριστούγεννα. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε πω πέρσι τι ωραία που ήταν, και ήταν εδώ ο τάδε, και ήταν εδώ ο δίθε, και ήταν εδώ εκείνος, και τι ωραία που περάσαμε, και τι ωραία που παίξαμε, και τι ωραία που φάγαμε, και τι ωραία εδώ, δεν θα είναι ωραία. Ενώ αν πεις ότι εντάξει, το παίρνουμε απόφαση, τα φετινά Χριστούγεννα θα είμαστε εμείς και εμείς, δεν ξέρουμε πόσοι θα δικαιούμαστε να είμαστε. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε εμείς και εμείς που θα είμαστε να κάνουμε λίγα και καλά. Εκείνοι που σας λείπουν από πέρσι, μια χαρά είναι πολύ. Σταμάτα καλέ! Θα σας παίρνω τηλέφωνο κορί την παραμονή της πρωτοχρονιάς και θα σας λέω θυμάστε πέρσι! Τι κακή παραμονή πρωτοχρονιάς περάσατε μαζί μου και με την προηγούμενη κυβέρνηση τώρα είστε ελεύθεροι! Yeah! Κορί, πώς ναι, ζούσαμε τη ζωή μας έτσι? Παναία μου, μιλάω για μένα τώρα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος εκ των υστέρων να αναθεωρήσει και να πει ρε παιδί μου, ζούσα τη ζωή μου με έναν τρόπο που δεν ήταν ωραίος ή δεν ήταν η καλύτερη εκδοχή που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου, αλλά εκείνη την περίοδο νόμιζα ότι ήμουν εντάξει.
και υπάρχουν και καλύτερα. Υπάρχουν. Και για μας που είμαστε στην καραντίνα τώρα υπάρχουν και χειρότερα. Πέρσι δεν είχαμε καραντίνα, αλλά είχαμε χειρότερες καταστάσεις. Σκέφτο. Ήρθε μια καραντίνα να σε κάνει να αναθεωρήσεις και τα χειρότερα να τα αλλάξεις εντελώς θεωρία για αυτά. Ναι. Είναι μια καλή εποχή για φιλοσοφικές αναζητήσεις και έτσι ενδοσκοπήσεις. Να το φιλοσοφήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν τη βγάζουμε, κόρη. Δεν τη βγάζουμε. Είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μένουμε στα λίγα, τα ουσιαστικά, τα καλά, στο εδώ και τώρα. Κοιτάμε, λοιπόν, εσύ είσαι με την οικογένεια σου, έχεις τον άντρα σου και τα παιδάκια σου, θες να τους έχει καλά, να σας έχει καλά όλους. Εσείς θα είχαστε οικογένεια μαζί. Εμείς, τα γατιά μας και το σκυλί μας, ναι. Συγγνώμη που δεν έχω περιλάβει στην οικογένειά σας τα κατοικίδια σας. No problem. Πάντε problem. Κανένα πρόβλημα. Ναι, είσαστε εσείς και τα ζώα σας. Δεν θα έρθουν άλλα ζώα. Δεν ξέρω για ποια ζώα μιλάς. Πέρσι είχες και άλλα ζώα καλεσμένα. Σταμάτε καλέ. Εμένα είχε καλεσμένη και την παλιά κυβέρνηση. Λοιπόν, έχει όμως κόσμο, ο οποίος θα είναι μόνος του. Καλή ώρα. Καλή ώρα, όπως θα είμαι εγώ. Και όπως θα είναι και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Είτε γιατί εργάζονται στο εξωτερικό και λόγω περιορισμών στα ταξίδια, λόγω της πανδημίας, δεν θα μπορούν να είναι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι είχα εισιτήριο για να πάω και δεν μπορώ να πάω κλπ. Άρα έχει κόσμο ο οποίος θα είναι μόνος, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ναι, όντως. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να... Έτσι, το πιο σημαντικό είναι να οραματιστείς αυτό που θα έρθει από πριν για να είσαι καλά προετοιμασμένος. Δηλαδή, να μην φτάσεις παραμονή Χριστούγεννων και να πεις «Ωχ, αύριο είναι Χριστούγεννα και δεν έχω κανονίσει να κάνω κάτι». Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση, που έχω υπάρξει πολλές γιορτές και πολλές αργίες να είμαι μόνη μου γενικότερα και να μην έχω πάει στους δικούς μου, και να είμαι εντελώς μόνη μου, ας πούμε, και όταν ήμουν φοιτήτρια και μετά. Είχα κάνει ένα πρόγραμμα. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι θα διαβάσω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα πάω βόρτα εκεί, θα φάω εκείνο, θα δω την τάδε ταινία που έχω πολύ καιρό να την δω, θα καθαρίσω το σπίτι από γωνιάς. Θα κάνω πράγματα, να είναι γεμάτη η μέρα μου, να μην έρθει εκείνη η μέρα και να λέω «Ωχ, τώρα τι κάνω, πώς θα περάσει όλο αυτό, βαριέμαι», ας πούμε. Δεν ξέρω, εσύ που έχεις περισσότερη εμπειρία σε αυτό, τι λες? Πρέπει να έχεις πρόγραμμα, ναι. Να έχεις πρόγραμμα στη ζωή σου τι θα κάνεις, στη μέρα σου τι θα κάνεις. Να έχεις πρόγραμμα ότι θα ξυπνήσεις τέλος πάντων πρωινές ώρες. Εντάξει, μην ξυπνήσεις από τις 6, αλλά θα ξυπνήσεις, ξέρω εγώ, τις 9, 10, τι ώρα θα βάλεις. Είναι καλά να έχεις μια σταθερή δραστηριότητα μέσα στη μέρα. Οι σταθερές δραστηριότητες σε βοηθούν να νιώθεις normality, να νιώθεις κανονικότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να προγραμματίσουμε τις εξόδους για σούπερ μάρκετ που επιτρέπεται. Αν είναι ανοιχτά εκείνη τη μέρα το γιορτό. Μιλώ και για τις προηγούμενες μέρες. Μπορούμε εκείνη τη μέρα να προγραμματίσουμε να δούμε μια ταινία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε οικογενειακή βιντεοκλήση, να προγραμματίσουμε πώς θα είναι οι ώρες μας. Είναι καλά να μαγειρέψουμε γιορτινά, ακόμη και θα είμαστε μόνοι μας να μαγειρέψουμε για μας και να κάνουμε ένα γιορτινό δείπνο, γιορτινό τραπέζι. Όποιοι γουστάρουν να στολίσουν, να στολίσουμε. Ναι, αυτά. Αυτά είναι μια δραστηριότητα. Εγώ, ας πούμε, έχω κατεβάσει κάποιες ταινίες που είναι υποψήφιες να τις δούμε, ας πούμε, τις γιορτές. Μια λίστα με ταινίες. Κάτι συνεντεύξεις που θέλω να δούμε. Τέλος πάντων, αν έχουμε την δυνατότητα να είμαστε με κάποιο φίλο ή με κάποια φίλη,
να προγραμματιστούμε μεταξύ μας τι θέλουμε, πώς θέλουμε να το περάσουμε. Γενικότερα να γεμίσουμε τη μέρα μας με πράγματα που είναι δυνατόν να κάνουμε και που μας αρέσουν και που ενδεχομένως να μην είχαμε το χρόνο να το κάνουμε. Μπορεί να είναι, ας πούμε, περιποίηση για εμάς, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτοφροντιστικά πράγματα, να κοιμηθούμε πιο πολλές ώρες, να περιποιηθούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε, τέλος πάντων, να κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε άλλες φορές και που ενδεχομένως αν είχαμε τραπεζώματα και αν είχαμε κόσμο στο σπίτι, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Γιατί είναι και κουραστικό να κάνεις τραπέζια τις γιορτές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι, ας το πούμε, κάτι το οποίο περνάς καλά, γιατί αυτός που τραπεζώνει και καθαρίζει και μαγειρεύει όλη μέρα, αν το ρωτήσετε κατά βάθος, θα πει στο τέλος της μέρας είμαι από, πραγματικά έχω γίνει κομμάτια. Είναι πολύ κουραστικό αυτό που έκανα. Μου άρεσε, περιποίηθηκα τους αγαπημένους μου, ήταν όλα πολύ καλά, αλλά κουράστηκα. Ενώ, δηλαδή, έχει και αρνητική πλευρά η συνέβρεση πολλών ανθρώπων τις μέρες των γιορτών. Δεν είναι μόνο η θετική πλευρά. Οπότε, θα κάνουμε έτσι μία... Θα αλλάξουμε λίγο το σχήμα των Χριστουγέννων μέσα μας για αυτά τα Χριστούγεννα, να θα αναθεωρήσουμε. Θα πούμε... Πόσο πολύ, πόσα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε και είναι η ώρα να τα κάνουμε. Και θα περάσει και αυτό. Μία μέρα είναι. Χριστούγεννα είναι κάθε μέρα. Η γιορτή της αγάπης είναι κάθε μέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ζήσουμε άλλες φορές, όσοι την έχουμε. Και πραγματικά... Αν επικεντρωθούμε σε αυτά, νομίζω ότι θα περάσουν πιο ανώδυνα από ότι αν αρχίσουμε να λέμε πώς ήταν άλλες φορές τα Χριστούγεννα και πόσο διαφορετικά είναι φέτος. Άρα εστιαζόμαστε στο εδώ και τώρα των γιορτών μας και πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο χαρούμενο, πιο βατό, πιο λειτουργικό. Ναι. Και το μένουμε στα πιο ουσιαστικά πράγματα, στην υγεία μας, τη σωματική και τη ψυχολογική, να μην την αμελούμε ούτε την ψυχολογική, γιατί είναι πολύ σημαντική, στους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν, σε όλα τα καλά που μπορεί να έχουμε, αλλά πολλές φορές δεν τους δίνουμε σημασία γιατί τα θεωρούμε δεδομένα, και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, γιατί πάντα υπάρχει στο βάθος και η ελπίδα για κάτι καλύτερο και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Θα περάσει. Είναι μια δύσκολη φάση, θα περάσει και θα έρθουν καλύτερες. Θα έρθουν. Σίγουρα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες και εδώ θα είμαστε να συζητάμε για αυτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ήρεμα, ξεκούραστα Χριστούγεννα. Ψυχοχριστούγεννα. Και... Ψυχοχριστούγεννα. Σας χαιρετάμε. Φιλιά. Φιλιά.